Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. All About Aris On Air στον Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 με όλη την κυτρινόμαυρη και όχι μόνο επικαιρότητα. Να σχολιάσουμε αρκετά από τα ζητήματα που σας απασχολούν και μας απασχολούν δημοσιογραφικά. Να μιλήσουμε για το παιχνίδι που έρχεται με τον Πανιόνιο στο ποδόσφαιρο, με το Λαύριο στο μπάσκετ και μετά από μια πολύ κακή εμφάνιση χθες, αλλά λίγο πολύ αναμενόμενο το σκορ για όσους ξέρουν και την δυναμικότητα του Προμηθεά, δυστυχώς, την φετινή σεζόν και τη δυναμικότητα αντίστοιχα του Άρη. Και να σχολιάσουμε τα διαιτητικά, να κάνουμε ένα σχόλιο σε σχέση με τους ξένους και τους Έλληνες διαιτητές, γιατί ακούω με έκπληξη τους φίλους και συναδέλφους στον ΠΑΟΚ να μην θέλουν ξένο διαιτητή στα μεταξύ μας παιχνίδια, να μην θέλουν ο Άρης να έχει ξένο διαιτητή ούτε στα παιχνίδια με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Εκπληκτικό είναι αυτό. Ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη μας λένε ότι θα ήταν καλύτερο για τον Άρη να έχει Έλληνα διαιτητή, μήπως και κάνουμε καμιά ματσακονιά εμείς. Που υπονοούν βέβαια ότι την ματσακονιά δεν θα την κάνουμε εμείς, θα την κάνει ας πούμε ο Μελισανίδης με τον Έλληνα διαιτητή. Και γίνεται αυτό γιατί ζουν σε ένα μικρό κόσμο, νομίζουν ότι τα πάντα περιφέρεται γύρω από τον ΠΑΟΚ. Δεν αντιλαμβάνονται ότι όταν λένε ότι μπορεί να γίνει ματσακονιά στο Άρης ΠΑΟΚ υπέρ του Άρη, η ίδια ματσακονιά τότε θα γίνει και στο Άρης ΑΕΚ υπέρ της ΑΕΚ και στο Άρης Ολυμπιακός υπέρ του Ολυμπιακού. Και δεν αντιλαμβάνονται ότι για μας, ότι είναι ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά, είναι και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν. Ότι όπως θα μπορώ να κερδίσω τον ΠΑΟΚ, θα μπορώ να κερδίσω την ΑΕΚ, θα μπορώ να κερδίσω τον Ολυμπιακό. Άρα θέλω ξένο διαιτητή και με τους τρεις, για να μην μου κάνει κανείς από τους τρεις ματσακονιά. Αυτό δεν αντιλαμβάνονται και δεν καταλαβαίνουν. Και αρχίζει να περνάει το παραμυθάκι περί διεκδικητή του τίτλου. Και δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί είναι ο ΠΑΟΚ διεκδικητής του τίτλου με 13 βαθμούς και δεν είναι ο Άρης με 12. Γιατί είναι ο ΠΑΟΚ και δεν είναι ο Άρης όταν την άλλη εβδομάδα όταν παίξουμε μεταξύ μας, αν με το καλό ο Άρης κερδίσει τον Πανιόνιο, με νίκη επί του ΠΑΟΚ τον καβαλάει. Ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε? Ξέρετε ότι έχετε εξασφαλισμένο το διπλό μετά μες στον Ατρόμητο? Άρα είστε διεκδικητές και εμείς δεν είμαστε? Ή μήπως τελικά ξέρετε ότι μόνο με Έλληνα διαιτητή μπορείτε να μας κερδίσετε? Μόνο με Παμπορίδη, μόνο με Σταυρίδη, μόνο με Καλόπουλο, μόνο με πρόεδρο της ΕΠΟ τον Καγκάτσι. Γιατί από τότε έχετε να μας κερδίσετε μες στο Βικελίδης. Μήπως αυτός τελικά είναι ο Νταλκάς? Μήπως είναι διεκδικητής ο Παναθηναϊκός του τίτλου? Γιατί τα περί ντέρμπι ξένων διαιτητών, μέχρι να παρέμβει ο Άρης, είχατε και τον Παναθηναϊκό μέσα. Ξέρατε ότι τα μωρά του Δόνη θα κάνουν 5 στα 5? Ή θα συνεχίσουν έτσι τα μωρά του Δόνη? Και δεν κατάλαβα. Αν κάνει δηλαδή ένα σερί ο Πανετολικός. Κάνει σερί ρε φίλο, ο Πανετολικός. Και βγει πρώτος. Και είναι πρώτος στη βαθμολογία. Και παίζει ντέρμπι Πανετολικός Ολυμπιακός. Για την κούπα. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα? Δικαιούται να ζητήσει ξένο διαιτητή ή όχι? Είναι αποκλειστικό σας προνόμιο? Ή θέλετε το ΠΑΟ ΚΑΕ και το ΠΑΟ Ολυμπιακός να το σφυρίζει ο Φουφούτοβιτς και τα ΠΑΟ ΚΑΡΙΣ ο Σιδηρόπουλος? Μάλλον αυτό θέλετε. Μάλλον θέλετε να σπάει πόδια ο Γεωργιάδης και να δίνει πλάγιο out ο Σαραϊδάρης. Μάλλον θέλετε ο Σαραϊδάρης και ο Τεβεκέλης να ξέρουν τους διαιτητές που θα παίζουν στα μεταξύ μας παιχνίδια. Αν δεν οριστούν ξένοι διαιτητές στα παιχνίδια τα ντέρμπι του Άρη, τότε το πρωτάθλημα αυτό θα μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως στημένο.
στημένο από όλους αυτούς που τάχα φέρνουν την εξυγίανση και κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Και θα οριστούν ξένοι διαιτητές. Θέλετε, δεν θέλετε. Μου γυρίσατε τώρα το παραμύθι. Δεν είναι ντέρμπι. Και ποιο είναι ντέρμπι? Ποιο είναι ντέρμπι? Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ντέρμπι? Θα πηγαίνετε εσείς πούδρα, θα παίζετε με ξένο διαιτητή, και όταν είναι ο Άρης, που ξέρετε πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, δεν είναι η ΠΑΕ Άρης Δωροθέτης στην ΕΠΣ Φθιώτιδας και στην ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Δεν μοιράζει η ΠΑΕ Άρης μπάλες και φόρμες. Ούτε είναι στους χορούς τους πρωτοχρονιάτικους πρώτο τραπέζι εκπρόσωπος της ΠΑΕ Άρης. Άλλων ομάδων οι εκπρόσωποι είναι. Αλλά αυτά στον κόσμο δεν τα λέτε. Στο βωμό της εξυγίανσης. Βάλτε παντελόνια επιτέλους και ελάτε να παίξετε σαν άντρες. Σαν άντρες. Τρεις εβδομάδες πριν και μου αρχίσατε για το ΠΑΟ Κάρης. Ότι δεν είναι ντέρμπι και δεν πρέπει να παίξει ξένος διαιτητής. Αν δεν πρέπει να παίξει σε αυτό ξένος διαιτητής, σε ποιο μάτς πρέπει να παίξει? Μόνο σε αυτό πρέπει να παίξει ξένος διαιτητής. Και αν θέλετε, φέρτε Ρώσο ή Τσέχο. Ρώσο ή Τσέχο. Ξάδερφο του, πώς το λένε, του Ιβάν, ή ξάδερφο του άλλου, του Μίστερ. Το ξέρω ότι είναι Μίχελε. Απλά μου άρεσε ο Μίστερ, εκείνος που είχε παίξει 1,5 παιχνίδι με τη φανέλα του Άρη. Αν και εκείνος νομίζω δεν ήταν Τσέχος, ήταν Σλοβάκος. Δεν θυμάμαι. Τσεχοσλοβάκος. Πανιόνιος Άρης ο Κομίνης. Είναι καλός ο Κομίνης? Για φωνάξτε τώρα που ορίστηκε ο Κομίνης. Ή δεν θα φωνάξετε τώρα? Γιατί είναι στον Άρη ο Κομίνης. Ο Μπαλτάς με μπαλτάδιασε με την ΑΕΚ. Γιατί δεν φωνάζετε για την εξυγίανση, για το ελληνικό ποδόσφαιρο? Γιατί δεν σας ενδιαφέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σας ενδιαφέρει μόνο η ομάδα σας. Φώναξε για τον Κομίνη και τον Μπαλτά που βάλανε στον Άρη. Αλλά πάει στον κολλητό σου, τον Ζαμάνη. Το φιλαράκι ο Ζαμάνης εκεί. Φιλική ομάδα. Απορούμε πώς έγινε η κίνηση αυτή και πετάξαμε φωτοβολίδα σε ένα φιλικό γήπεδο. Φιλικό γήπεδο Νέα Σμύρνη, φιλικό γήπεδο το Ηράκλειο, φιλικό γήπεδο το Περιστέρι. Αν είναι φίλοι των άλλων όμως, στημένο το πρωτάθλημα. Αν είναι δικοί μας οι φίλοι, παλικαρίσια νίκη. Ξένοι διαιτητές. Ξένα τα πάντα. Όλα ξένα. Και ξένος πρόεδρος στην ΕΠΟ, και ξένος πρόεδρος στην ΚΕΔ, και ξένοι χωροφύλακες, και ξένοι στη security, και ξένοι όλοι. Για να φύγει όλη αυτή η σαπίλα τόσων και τόσων χρόνων. Τόσων και τόσων χρόνων. Σαπίλα όσο δε πάει. Στην οποία εσείς είστε φουτυγμένοι μέχρι τα μπούνια. Με τους προέδρους, τους αντιπροέδρους, τους κουμπάρους και όλους αυτούς που ήταν στην ΕΠΟ, στη Λίγκα, δεξιά και αριστερά. Και ακόμα είναι. Όλοι αυτοί, γεια σας. Στείλτε τους αυτούς όλους στο εξωτερικό να έρθουν οι ξένοι εδώ να βγει ο Άρης πρωταθλητής. Γιατί ο ξένος διαιτητής στο 5ο λεπτό που πάει ο Καρατέγκα στον Καράμπελα βγάζει κόκκινη. Και ο ξένος βοηθός κουνάει το σημαίακι Σαραϊδάρη, τον οποίο τον έχετε υπάλληλό σας τώρα. Δεν δείχνει πλάγιο ότι υπέρ του ΠΑΟΚ ο ένας και ο άλλος κάνει τον τυφλό με ξύλο που δεν βλέπει. Έτσι κάνει ο ξένος. Γι' αυτό δεν θέλετε ξένο. Γι' αυτό προμοτάρετε τον καλύτερο Έλληνα διαιτητή, τον Σιδηρόπουλο, που Mars Penalty με τον Bruno Gamma δεν το βλέπει. Που κόκκινη κάρτα στον Κρέσιτς με τον Γιαννιώτα δεν τη βλέπει. Ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Απ' την ΕΠΣ Δωδεκανήσου που πίνει καφέ στο Ωραιόκαστρο. Παρέα με τον επιβλοπιό. Άντε να σκάσω λίγο γιατί θα εκραγώ και δεν κάνει. Και ξένο διαιτητή και στο ατρόμητο ΠΑΟΚ. Στην κορυφή δεν είναι 13-13. Ξένο διαιτητή. Αλλά σου λέει, τόσα και τόσα κάναμε για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για την εξυγίανση. Ώστε να εξυγιανθούν καταρχήν όλες οι ενώσεις ανά την Ελλάδα. Τα παιδιά αυτά στις ενώσεις. Δικιά μας και η Χαλκιδική. Δικιά μας και η Φθιώτιδα. Δικιά μας και η Λάρισα. Δικός μας και ο Βόλος. Αυτά δεν είναι πανηγυρισμοί. Έπεσε το κάστρο της Χούντας του Ολυμπιακού κτλ. Γιατί άραγε μας ενδιαφέρουν οι ΕΠΣ
που στέλνουν τους διαιτητάδες. Γιατί άραγε μας ενδιαφέρουν οι ΕΠΣ? Έξω όλες και οι ΕΠΣ και οι ΜΕΠΣ. Μόνο ξένοι. Και αν δεν βάλετε ξένοι, θα είστε ένοχοι. Στη συνείδηση όλων. Όλων. Και μάλιστα καταθέτω πρώτα στην Παϊάρης και στον κύριο Καρυπίδη προσωπικά Κινέζους διαιτητές. Να σε δω εγώ μετά τη δασφυρίζει ο Τσιν Τσιν Τσαν. Θα κάνει λέει ματσακονιά υπέρ του Άριο Έλληνας στο ΠΑΟ Κάρης. 488 μάτς. Ένα μάτς χάσατε με κατεβασμένα χέρια, για να μην πω τίποτα άλλο. Σας έκανε γιογιό ο Άρης. Κέρδισε 2-0 αντί για 7-0 σε εκείνο το μάτς. Ας όψετε, παίζαμε κύπελο μετά από 3 μέρες. Και κατέβασε ταχύτητα ο Κούπερ. Και κάνατε σημαία μία κίτρινη κάρτα. Μία κίτρινη κάρτα. Και έχουν γίνει εγκλήματα με τους Παμπορίδηδες, τους Σταυρίδηδες, τους Καλόπουλους, τους Σιδηρόπουλους και όλους αυτούς. Αυτούς που σηκώναν τα σημαίακια, τους έχετε προσλάβει στην ομάδα σας. Και κουνάτε το χέρι στον Άρη. Κουνάτε το χέρι και μιλάτε για ηθική, για ποδόσφαιρο, για εξυγίανση. Εσείς που έχετε προσλάβει τον έναν αρχιδιαιτητή, τον Δεβεκέλη, και τον άλλον τον βοηθό που ήταν και αυτό στην ΚΕΦ πριν 2 χρόνια. Θα τρελαθούμε τελείως αυτή την πόλη. Θα τρελαθούμε τελείως. Έχεις 3 διαιτητές, βάλει και τον Μίχελ μέσα, και κουνάτε το δάχτυλο στον Άρη. Και φοβάστε μην κάνει ματσακονιά η ΑΕΚ με τον Έλληνα διαιτητή. Τη στιγμή που σε όλες τις ενώσεις πανηγυρίζατε που έπεφτε η Χούντα. Και ποια Χούντα ανέβαινε? Αν έπεφτε μία. Γιατί συνήθως έτσι γίνεται, να ξέρετε. Όταν πέφτει μία, έρχεται μια άλλη. Τι γίνεται τελικά? Δεν θέλετε καθαρό ποδόσφαιρο? Δεν θέλετε εξυγίανση? Ξένο διαιτητή. Και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ. Και αν είμαι, έχω το μυαλό μου στο κεφάλι μου, θα σας πω εγώ. Πού θα φτάσει ο Άρης με ξένους διαιτητές? Χωρίς γενναίους, χωρίς Σιδηρόπουλους, χωρίς Αρετόπουλους, χωρίς Χαραλαμπίδηδες, χωρίς Βαλιάνους, χωρίς όλους αυτούς που κατά καιρούς έχουν κατακρεουργήσει τον Άρη. Είτε έπαιζε με τον ΠΑΟΚ, είτε έπαιζε με τον Ολυμπιακό, είτε έπαιζε με την ΑΕΚ. Θα σας έλεγα εγώ που θα έφτανε ο Άρης. Αλλά το ξέρετε. Το ξέρετε ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό έχετε σκυλιάσει από τη στιγμή που ο Άρης έκανε αίτημα για τους ξένους διαιτητές, μία να το αποδομήσετε. Δεν είναι ντέρμπι για πρωτάθλημα. Δεν είναι, γιατί πάει για πρωτάθλημα ο Άρης. Ποιος το καθορίζει αυτό? Από πού και ως που δεν πάει και πάει ο Παναθηναϊκός? Δεν είσαι στους Big Five ο Άρης? Δεν είναι. Εσύ γιατί είσαι? Έχεις πολλούς τίτλους? Έχεις αρρώστα πρωταθλήματα? Όλο βρίσκουμε κάτι. Τι φοβάστε ρε? Το καλοκαίρι λέγατε ότι θα πέσει ο Άρης. Πέφτουν 3 λέγατε. Τι είστε, γλωμοί είστε? Πέφτουν 3, τι θα κάνετε? Βρε ξένοι όλοι. Όλοι ξένοι. Α, μην το ξεχάσω. Και ξένοι αθλητικοί δικαστές. Ξένοι αθλητικοί δικαστές που δεν θα βγάζουν ξημερώματα αποφάσεις. Που για τις φωτοβολίδες θα τιμωρούν κανονικά. Που για τους πυρσούς θα κοπανάνε έδρα. Ξένοι, παντού ξένοι. Για να μην τους ελέγχετε. Ούτε εσείς, ούτε κανένας. Όχι ότι τους ελέγχετε τώρα. Όχι ότι τους ελέγχετε. Μην λέμε και ότι να είναι. Δεν τους ελέγχετε. Τους ελέγχετε. Εγώ λέω δεν τους ελέγχετε. Κενά, κενά. Κομενά, κομενά. Όχι τίποτα άλλο. Αλλά με φτιάξτε μου τι ήρεμος. Τι ήρεμος ήμουνα. Ήμουνα τι ήρεμος. Δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με την πάρτι σας. Αλλά θα σκάσω. Θα σκάσω. Βλέπεις ότι ο ξένος διαιτητής θα σφυρίξει ό,τι πρέπει. Δεν θα φοβάται. Δεν θα φοβάται ισχυρούς, οπλοφόρους, καναλάρχες, κασκόλ. Τι νομίζετε ότι μόνο εσείς είστε? Καμένα αυτοκίνητα. Δεν θα φοβάται τέτοια πράγματα. Θα μπει με Άρης ΠΑΟΚ. Ό,τι βλέπει ο ξένος. Αυτό φοβάστε όμως. Όταν σφυρίζει ό,τι βλέπει. Και προσπαθείτε να το απαξιώσετε. Αλλά θέλετε, εδώ ένας μου βγάζει το Σταυρίδη να μιλήσει για το Άρης ΠΑΟΚ. Ο άλλος μου βάζει τον Καλόπουλο να σχολιάζει το Άρης ΠΑΟΚ. Βάλε το Σαλιδάρ κατευθείαν, παιδιά. Γιατί βγάζετε με αυτούς που έπεσε μαζί τους? Έρχεται στη... Παίζει ο Σιδηρόπουλος
Ο άλλος είναι ο βοηθός, είναι υπάλληλος της άλλης ομάδας. Και θα είναι αντικειμενικός ο συντριβή. Θα είναι αντικειμενικός. Δεν έδωσε πέναλτι δεύτερο στον ΠΑΟΚ. Έδωσε μόνο το ένα. Και στον Άρη, στον Μπρούνο Γκάμα, τίποτα. Η επαφή που λέγαμε με τον παίκτη με του Αστέρα Τρίπολη. Η επαφή, ρε φίλε. Το βρίσκει ο Παπαδόπουλος τον πρίγιο. Το βρίσκει, έχει επαφή. Εδώ η επαφή εξαφανίστηκε. Έγινε ανέπαφη επαφή του Μπρούνο Γκάμα με τον Μάτος. Δεν ήταν επαφή αυτό. Ξένοι. Ξένοι. Και ξένα λάστιχα. Ξένα λάστιχα. Ξένα και τα λάστιχα. Λέει εδώ ένας φίλος. Είχε παίξει ο Καλόπουλος στη Δόξα Ασύρου. Στο τέλος το ρωτάμε. Καλά μπροστά σου τέταρτος ίσως στη φάση του Καράμπελα. Απάντηση. Δεν το είδα. Καρντάσιο λαστιχάς. Τρελίτσα. Με ξένο διαιτητή να δω τι τρελίτσα θα πουλήσετε. Σας έπιασε πρεμούρα τώρα πως θα πληρώνετε οι ξένοι διαιτητές. Το ΒΑΡ πως θα πληρώνετε. Όπως θα πληρώνετε το ΒΑΡ για την αξιοπιστία, θα πληρώνονται και οι ξένοι διαιτητές. Τι σας έπιασε. Παράπονο να τσαλακώνουν το 1,5 χιλιάρικο οι Μπαλτάδες. Οι Καλόπουλοι, οι Κομίνιδες, οι Σιδηρόπουλοι, οι Παμπορίδες και όλοι οι υπόλοιποι. Ξένος. Τώρα ξένος. Ξένος για σένα είναι και εχθρός. Θα είμαι από σήμερα και μπρος. Πριν πάω στο break, δώσε το τραγούδι Χριστάρα. Έτσι θα γίνεται. Αυτό κάθε μέρα, αυτό θα παίζουμε. Μέχρι να σφυρίζουν ξένοι διαιτητές. Δεν μας τρελάνετε εσείς. Εμείς σας τρελάνουμε. Δώσε Γιωργάκη. Ξένος για σένα είναι και εχθρός. Όποτε θα με συναντάς, αλλού το βλέμμα θα γυρνάς. Αρχή 21. Black Jack. Για το φίλο που ρωτάει αν ο ΠΑΟΚ ζήτησε ξένο, όχι, δεν, αν ζήτησε Έλληνα, όχι, δεν ζήτησαν Έλληνα. Απλά προσπαθούν να απαξιώσουν επικοινωνιακά ότι το ξένος δεν είναι ο Άρης, δεν χρειάζεται να έχει ξένο. Στη Λίγκα όμως, ενώπιον όλων δεν το είπανε, ο Άρης δεν είναι ντέρμπι με τον Άρη για να έχει ξένο. Δεν είναι διεκδικητής του τίτλου ο Άρης. Πάρε το διπλό στη Νέα Σμύρνη Αριανάρα και θα σας πω εγώ μετά ποιος είναι διεκδικητής και ποιος δεν είναι. Και έλα να παίξεις το Βικελίδης με 22.000 Αριανούς που θα ξέρουν ότι νικάνε και σε περνάνε. Και το λεωφορείο, αυτή τη φορά βάλτε το επίπεδο Αναστασίου. Μην το πας από την Αλκμίνης. Α, και μην προσλάβεις τον αστυνομικό διευθυντή μετά, γιατί αμέσως μετά το Άρης ΠΑΟΚ πήρες και υπάλληλο και τον αστυνομικό διευθυντή στα μέτρα τάξης του Άρης ΠΑΟΚ. Ξένος για σένα είναι και οχτρός. Θα μιλήσεις, ρε τζάμπα, σε πληρώνουμε στην εκπομπή. Δεν βρήκα τον τρόπο να τρυπώσω μια χαραμάδα από αυτό, τον οδοστρωτήρα του πρώτου. Κι άλλο έχω. Του πρώτου μισάωρου. Τώρα μου το θύμισε ένας φίλος. Ποιο? Το είχα στα υπόψη, ήταν νούμερο 2 θέμα εκπομπής. Ρε Σιζαμάνι, ρε Σινιόνιο, 20 ευρώ εισιτήριο. 20 ευρώ εισιτήριο στους φιλοξενούμενους. Και δεν με λέτε ρε καλόπαιδα εκεί στον Πανιόνιο. Στον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Τι εισιτήριο είχανε τα παιδιά όταν ήρθαν εκεί πέρα? Ψάξω μα θες. Το έχεις έτοιμο? Ψάξω το. Γιατί εγώ το έχω ψάξει ήδη. Για πες μου λίγο στις ανακοινώσεις Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Πανιόνιος Ολυμπιακός. Τι εισιτήριο λέει ότι έχει στη θύρα 1? Περίμενα. Προπόληση των εισιτηρίων. Την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο. Ποια θύρα είπαμε? Θύρα 1. Φιλοξενούμενοι οπαδοί. Μεμονωμένοι φιλοξενούμενοι οπαδοί του Άρη. 2 έχει, 4, 7 έχει, 5, 6 δεν έχει. Δεν έχει την 1. Δεν έχει την 1. Όχι. Τι λες, φίλε? Δεν έχει ανακοινώσεις με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό θύρα 1? Όχι. Γιατί ρε παιδιά, αφού είναι ανεξάρτητοι αυτοί, δεν έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους και είναι ανεξάρτητοι οι ομάδες. Γιατί δεν έχει, ρε φίλε? Από 10. Πώς θα, εγώ είμαι φίλος του ΠΑΟΚ, πώς θα πάω να δω το μάτς? Πόσο κάνει το εισιτήριο να το αγοράσω? Βάλε την ανακοίνωση λίγο. Θύρα 2 είχε 10 ευρώ. Όχι, στη θύρα 1 που πάω εγώ που είμαι φιλοξενούμενος. Πού πάω? Δεν λέει ανακοίνωση. Δεν λέει. Και το παιχνίδι. Όχι, δεν λέει. Με τον Ολυμπιακό? Να ψάξουμε τον Ολυμπιακό. Για να δούμε, άμα είμαι φίλος του Ολυμπιακού, ρε φίλε, να δω πόσο έχει το εισιτήριο. Στη θύρα που θα πάω να δω, Πανιόνιος Ολυμπιακός, να μάθω πόσο έχει το εισιτήριο για το μάτς αυτό. Πανιόνιος Ολυμπιακός, θύρα 1 φιλοξενούμενη. Για πες λίγο, ρε φίλε. Θύρα, γιατί στον ΠΑΟΚ εκ παραδρομής μάλλον
Από τις φωτοβολίδες και αυτά χάσαμε και δεν το βάλαμε, το ξεχάσαμε. Ναι, για πες. Επανιώνησε να κοινώνει πως η προπόληση είναι στήριξη για την τέταρτη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό να ξεκίνησε. Θύρα ένα, η φιλοξενούμενη, φίλε, μεμονωμένη, φιλοξενούμενη. Πώς, ναι. Περίμενε. Θύρα ένα, φιλοξενούμενη, μεμονωμένη που λέει. Περίμενε. Ναι, ναι. Τετάρτη. Ναι, Τετάρτη. Αυτό. Κάτσε, έρχεσαι. Κάτσε, κάθομαι εγώ. Θύρα ένα, φιλοξενούμενη, μεμονωμένη του Ολυμπιακού. Θύρα 2, 4, 7, 5 και 6. Δεν έχει τη θύρα 1. Γιατί. Δεν έχει. Όχι. Ούτε δεν έχει. Αλλά στη συνέχεια έχω βρει άλλη ανακοίνωση που λέει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για το μάτι με τον Πανιόνιο. Δεν ζήκω τον Άρη, φίλε. Πάω και Ολυμπιακό, ανακοινώσεις Τετάρτη και Πέμπτη πριν τα μάτς, δεν υπάρχει εισιτήριο. Ναι. Δεν υπάρχει το κόστος του εισιτήριου, δεν υπάρχει καν η θύρα. Βγήκαν τα εισιτήρια του Πανιωνίου με τον Άρη. Ναι, για δες, φίλε, εδώ. Άρα δεν θα έχει. Δεν θα έχει. Τζάμπα, θα τα ανοίξουμε, ρε φίλε. Λέει στο τέλος. Λέει στο τέλος. Περίμενε, δύο ανακοινώσεις πάω και Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει πουθενά θύρα ένα και μεμονωμένα εισιτήρια πόσο κάνουνε. Προφανώς δεν έχει το Άρη. Το ανοίγει τζάμπα. Στο Άρη λέει, όχι. Γιατί. Στον Άρη γιατί λέει. Στον Άρη λέει. Και τα γιατί? 40. Θύρα 1. Ναι. Λέει κάτω το παιδικό που σου ναι. Δεν είχε θύρα 1. Ναι. Μου λέει θύρα 1. Ναι. Σε παρέλθεση για τυχόν μεμονωμένο του λάδου του Άρη. Ναι, ναι. 20 ευρώ. Αυτό το πρωτάθλημα θέλετε. Στο ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει πουθενά το δεκαευράκι. Το δεκαευράκι. Στον Άρη. Για τυχόν μεμονωμένους 20. Θα πει κάποιος, η κάθε ανώνυμη εταιρεία όσο γουστάρει το βάζει. Σωστά. Αλλά να ακούγεται. Να βλέπουμε την αντιμετώπιση του ενός και την αντιμετώπιση του άλλου. Να ξέρουμε πώς ακριβώς λειτουργούμε απέναντι στον έναν και πώς λειτουργούμε απέναντι στον άλλον. Και δεν ξέρω αν το είχαν 10, 20, 15, 5 στο Πανιόνιος ΠΑΟΚ ή στο Πανιόνιος Ολυμπιακός. Ξέρω ότι δεν υπάρχει σε ανακοινώσεις. Ενώ στο Άρη υπάρχει. Προφανώς για την καλύτερη μας ενημέρωση. Εμάς μας προσέχουν, μας αγαπάνε. Γι' αυτό 20 ευρώ εισιτήριο στη θύρα 1 του Καμπ Νου, του γηπέδου της Νέας Σμύρνης. Δεν φταίτε εσείς όμως. Σε αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Η Λίγκα φταίει που δεν έχει θεσπίσει ένα όριο και κάνει ο καθένας ό,τι του γουστάρει. Πες αγόρι μου τώρα εσύ τι θες, τα εισιτήρια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ωραία, κυκλοφόρησαν πάρα πολύ ωραία. Πάμε τα πάρουμε, τα εξαντλήσουμε, να γίνει sold out, να τελειώνουμε. Τι. Θα τα πω. Βγήκα πριν λίγο, ανακοινώθηκαν οι τιμές. Είναι στη διάθεση των φίλων του Άρη. 15 ευρώ εισιτήρια 1 και 3. 20 ευρώ στις εισιτήρες 4, 5 και 6. Ναι, ναι, ναι. 25 ευρώ στη θύρα 2. Α, ξέχασα, ούτε εισιτήρα δίνουμε. 35 ευρώ στη θύρα 9. Ναι. 50 ευρώ στη θύρα 7 των επισήμων. Ναι. Και 150 ευρώ στα VIP. Είναι οι τιμές που υπήρχαν προπενταετίας αυτές. Ναι. Στο Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Οι ίδιες τιμές είναι. Νομίζω είναι 10 ευρώ φθηνότερο στην 7. Έκανε 60 νομίζω τότε. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνει και 50, δεν το θυμάμαι. Είναι το 5 ευρώ το παραπάνω που θα έχει στα μάτς με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Στα 4 αυτά παιχνίδια. Που πρέπει να υπάρχουν ξένοι διαιτητές. Mm-hmm. Ολοκλήρωσα. Ωραία. Έχω κι άλλα να πω, αλλά για άλλα θέματα μετά. Τι, πού πας, φεύγεις? Πού πας, φίλε? Κάτσε εδώ, τα πούμε λίγο. Πάρει τηλέφωνο, δεν μπορεί να τον πάρει ο Χρήστος. Πρέπει εσύ να το κάνεις αυτό. Φέρε να ανοίξουμε και το air condition γιατί έχω ζεσταθεί. Με τους ξένους. Βάλε ένα νταλάρα, φίλε. Βάλε ένα νταλάρα γέφυρα. Ένα νταλάρα γέφυρα για να καταλάβετε ότι μόνο με ξένους θα παίζουμε. Με ξένους. Γιατί οι Έλληνες ή άχρηστοι είναι ή κάτι άλλο. Φαντάζομαι τον Μπαλτά, το θυμάστε. Άρης ΑΕΚ. Ο Πετρόπουλος είναι μόνο 2,5 μέτρα offside. Αλλά ο Μπαλτάς δεν τον βλέπει στο 96. Και ενώ ο Κάκος που και αυτός ήταν υποψήφιος για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ όλα τα χρόνια βρίζει όλους αυτούς. Ως θυμένους, ως λαμόγια, ως το ένα, ως το άλλο. Τους βρίζει, τους λέει μέλη του συστήματος κτλ. Και μετά πάει και τους παίρνει.
ή θέλει να τους πάρει. Ή συζητάει για να τους πάρει. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο αυτό. Ρε, ρεμίσω τώρα, κάνουμε συνέντευξη. Ε? Έχουμε συνέντευξη, είμαστε έτοιμοι. Κόψτε τον Ταλάρα. Ναι. Κόψτε τον Ταλάρα, βάλε την. Αλλάζει το ύφος της εκπομπής. Την άρητε, άρητε. Έχουμε και σοβαρό άνθρωπο. Στην αλλαγή τη τηλεφωνική μα γραμμή. Γιατρό είναι. Από του πιο σοβαρού. Είναι. Από του πιο σοβαρού. Το ξέρει. Ναι. Είσαι σίγουρο. Ναι. Μου τον ξέρω και πιο καλά. Σίγουρα τον ξέρει πιο καλά. Εντάξει. Καλησπέρα στον Δόκτωρ. Κύριε Πανταζή, γεια σα. Καλησπέρα, παιδιά. Τι ευγενικό είναι ο Νίκος, κύριε Βαγγέλη, μου είδατε. Κύριε Πανταζή και τα λοιπά. Ναι, πολύ ευγενικό. Εσάς βέβαια σας καλούμε συνήθως όταν δεν έχουμε καλά νέα. Όχι, καλά νέα. Α, έχουμε θετικά με το Βέλεθ. Ναι, με το Βέλεθ. Εντάξει, ήταν το λιγότερο δυνατό αυτό που συνέβη. Α, ωραία. Έχει μια φλάση πρώτου βαθμού. Που σημαίνει στο δικέφαλο και σε τέλος πάντων τα μεγέθη τέλος πάντων μετρήθηκαν είναι μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι που σημαίνει ότι σε 10 με 15 μέρες θα είναι καλά επέμενος αυτό που στοχεύαμε να είναι με τον ΠΑΟΚ τέλος πάντων με τον ΠΑΟΚ να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του προπονητού πιστεύω θα είναι έτσι. Ναι, θα είναι και με έναν ικανοποιητικό αριθμό προπονήσεων στα πόδια του δηλαδή. Γιατί... Ναι. Πιστεύω ότι μέχρι και τη Δευτέρα θα κάνουμε μόνο φυσιοθεραπείες. Από τη Δευτέρα θα βάλουμε και άλλα πράγματα μέσα με τη βοήθεια των φυσικοθεραπευτών της ομάδας. Mm-hmm. Και σταδιακά θα μπαίνει σε ένα ρυθμό, ώστε την παράλληλη εβδομάδα, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, να είναι με την ομάδα. Ναι. Ωραία. Άρα δεν έγινε αυτό. Φοβόμασταν ότι μπορεί να τραβήξει παραπάνω η αποθεραπεία. Εντάξει, τώρα έγινε αυτό. Τώρα χάλασε το. Έχασα ένα παιχνίδι. Εντάξει, μέσα στα πλαίσια είναι αυτά. Συμβαίνουν. Το ζήτημα είναι οι όποιοι μυϊκοί τραυματισμοί να μην κρατάνε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τους παίκτες αυτούς. Ναι, να είναι μικρή ευθυγός και, εντάξει, και ο προπονητής να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Mm-hmm. Ο Βαλεριάνος είναι εντάξει, επέστρεψε. Ο Βαλεριάνος επέστρεψε, κάνει κανονικά προπόνηση από την ομάδα. Ο Λευτέρης, νομίζω, ο Τζόγλου και ο. Έχει μπει. Ο Διαμαντόπουλος έχει ακόμα μερικές ενοχλήσεις στο γόνατο, όπως και ο Ντιγκινί. Αλλά είναι εντάξει, είναι πολύ ήπιες καταστάσεις. Mm-hmm. Ο Μπρούνο Γκάμα. Ο Μπρούνο Γκάμα, εντάξει, πολύ και εκεί έχουμε μεγάλη οδοξία με τον ΠΑΟΚ να είναι 100% έτοιμος να παίξει. Αυτός τελικά τι είχε, σπασμένο πλευρό. Όχι. Οι πλευρές μπροστά ακριβώς στο στέρνο ενώνονται με ένα χόνδρο που λέγεται χόνδρο, είναι ένα τόξο, πλευρικό τόξο λέγεται. Ναι. Αυτός ο χόνδρος είχε μια ρογμή εκεί από έντονη σύσπαση μάλλον των ορθών κοιλιακών μειών και των τόξων. Μάλιστα. Δεν είναι από χτύπημα δηλαδή. Είδατε, όχι, δεν νομίζω να έπαιξε, γιατί είδα αρκετές φορές τη φάση, τέλος πάντων είδα μετά. Νομίζω ότι η πτώση ήταν πολύ άσχημη. Mm-hmm. Και επειδή έκανε μια ολόκληρη στροφή με αυτό εκεί πέρα. Σαν ακροβάτης. Νομίζω ότι ήταν ακριβώς. Μάλιστα. Αλλά λέτε ότι και αυτός. Επειδή είναι, εξηγούνται όλα γιατί είναι ευγενή όργανο. Είναι ο σπλήνας που εντάξει δεν έπαθε κάτι. Αλλά είναι το διάφραγμα. Εκεί αν κάνει σπασμό το διάφραγμα που μέχρι και ένα κουμπί μπορεί να πάρει. Δηλαδή να σταματήσει να πνοεί κάποιο. Α, ήταν δηλαδή πολύ επικίνδυνη η συγκεκριμένη φάση. Ναι, ήταν πολύ επικίνδυνο αυτό που έγινε και γι' αυτό ήταν, είχε αυτή τη, όπως είχα πει τότε, ότι ήταν σε κατάσταση σοκ. Ήταν δηλαδή πολύ οχρός, πολύ φοβισμένος και δικαιολογούνται από όλα αυτά που είπα προηγουμένως. Μάλιστα. Ωραία, άρα κρατάμε αυτό που μας είπατε για το Βέλεθ, που είναι το πιο σημαντικό, γιατί είναι και αυτός ένας βασικός ποδοσφαιριστής. Αυτό λέτε ότι μπορεί να γίνει από. Επειδή έπαιξε και πολλά παιχνίδια μαζεμένα, είναι κάτι για τέτοια αντίδραση οργανισμού. Όχι, τώρα έτυχε, τώρα έκανε μια απότομη κίνηση προς τα πίσω. Καμιά φορά ο απότομος έσπασε στο δικεφάλαιο, ότι ο δικέφαλος ειδικά είναι πολύ ευαίσθητος. Μπορεί να συλλεί αυτό. Πριν τον ΠΑΟΚ, ο δικέφαλος θα πάθαινε. Τι θα πάθαινε. Μας έχει να πάθει και ο δικέφαλος. Να τον τραυματίσουμε εμείς αγωνιστικά. Όντως. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και για να ξεφύγουμε λίγο έτσι από τα ιατρικά, και επειδή εσείς κύριε Πανταζή, δόξα τον Θεό, έχετε παρακολουθήσει πολλές κινήσεις του Άρη στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι η φετινή σας αφήνει αρκετά ικανοποιημένο με τα αποτελέσματα έως τώρα. Κάτι παραπάνω από ικανοποίηση. Ναι. Υπήρχαν και άλλες χρονιές που ήμασταν πάρα πολύ καλά.
όπως το 2004-2005 ήταν. Ναι. Υπήρχαν κάποιες τιμές, αλλά το φετινό νομίζω ήταν κάτι ανέλπιστο θα έλεγα στην αρχή, αλλά τελικά βλέποντας και τη δουλειά που κάνουν τα παιδιά στο γήπεδο και όλο το και ο κότς και όλοι οι βοηθοί του, οι συνεργάτες το μάλλον καλύτερα, εντάξει, δεν αφήνει κάτι ανεξήγητο. Ναι. Και μακάρι... Είναι αναμενόμενο αυτό που γίνεται. Είναι αναμενόμενο. Και οι άνθρωποι της ομάδας, αυτό το οποίο περιμένουν και στο οποίο επιμένουν, θα πω εγώ, είναι ότι έχει να δώσει πολλά περισσότερα ακόμα μέσα. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή και ο πρόεδρος να δικαιωθεί. Δηλαδή, είστε ο άνθρωπος εδώ και 3 χρόνια, πήρε την ομάδα από την τρίτη εθνική, έβαλε τα λεφτά του, έβαλε τα χρήματά του, έβαλε τον κόπο του. Και καλό είναι να δει και αυτός ότι οι κόποι του να ανταμείβονται. Έτσι είναι. Και μια τελευταία ερώτηση για τον Ανάκογλου, έχουμε τίποτα νεότερο, κύριε Πανταζή? Ο Ανάκογλου είναι σε στάδιο ακόμα αποκατάστασης. Δεν βιαζόμαστε. Έχει πάθει υποτροπή στο χέρι που έχει γίνει και τώρα είμαστε σε μια φάση περίπου στους 5 μήνες. Βέβαια έχει κάθε μέρα ειδικό πρόγραμμα που ακολουθεί. Και πιστεύουμε κάπου τα Δεκέμβριο ίσως να μπορεί να μπει με την ομάδα. Μακάρι, γιατί έχει τελεπορηθεί αρκετά και το έχει ανάγκη. Απλά είναι αυτό που είπατε και εσείς, πρέπει να υπάρχει υπομονή πλέον στην περίπτωση του Ανάγκη. Ο Δημήτρης είναι, εντάξει, έχει υπομονή, επιμονή. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Ωραία, κύριε Πανταζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Αυτά από τον Βαγγέλη Πανταζή. Το μικρό τώρα. Γλίτωσε τα χειρότερα ο Βέλεθ. Ναι, θλάση πρώτου βαθμού. Και θα είναι κατά πάσα πιθανότητα, εκτός απρόπτου, θα είναι και έτοιμος για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Πάντως και ο ίδιος ο Βέλεθ, όταν έγινε η φάση χθες στην προπόνηση και αισθάνθηκε αυτή την ενόχληση, ήταν μέσα στα νεύρα. Δεν θέλει να χάνει ούτε την προπόνηση ο συγκεκριμένος. Ένας από τους πολλούς οπαδούς του ΠΑΟΚ που μας ακούνε, ο 501, λέει: «Εσύ βρε παπά, πιστεύεις πως αν προτείνει ο ΠΑΟΚ ξένο θα τον δεχτεί ο Άρης? Από αντίδραση θα διαφωνήσει». Φιλέ, άσε τα αν, τα μπορεί, τα ίσως. Ο Άρης ζήτησε πρώτος ξένο διαιτητή. Αν, ίσως, μπορεί. Αυτά είναι οι παπάδες. Εμείς μιλάμε με γεγονότα, με πραγματικά στοιχεία, και αυτό είναι που σας ενοχλεί. Ότι εσείς μιλάτε με τα αν, τα εφόσον και τα ίσως, ενώ εμείς μιλάμε με γεγονότα. Ζήτησε ξένο διαιτητή και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ και στο μάτς με την ΑΕΚ και στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Μπείτε και παίξτε με ξένους διαιτητές και όχι αυτούς που τόσα χρόνια κλέβουν τις Κυριακές μας. Πάμε στο break των 6 και θα επιστρέψουμε αρχικά με δικές σας γραμμές. Και αμέσως μετά, στις 6.30 λογικά, θα έχουμε μία ακόμα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Μείνετε εδώ, Λίμπερο 107,4, All About Aris. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4, επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα, με Χρήστο και ως τη ρυθμίση του ήχου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Ανοίγουμε γραμμές μέχρι και τις 6.30, γιατί αν μας βοηθήσει τηλεφωνική επικοινωνία μετά τις 6.30 θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Λοιπόν, 2.30. Ειρωνεύεσαι το προϊόν της εκπομπής σου. Το είπα πριν, φίλε, ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Α, το είπες, δεν το άκουσα. Ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, δεν το ακριβώς το ίδιο είπες. Δεν το άκουσα, δεν το άκουσα. Συγγνώμη, Χρυσανθέ μου. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές μέχρι και τις 6.30, 2.31.02.87 και 3.8. Πάμε στον πρώτο φίλο, Χρήστο Κιώση. Χαίρετε. Γεια. Χαίρετε. Γεια σας. Μπράβο σας, παιδιά. Μπράβο. Είστε οι μόνοι που τα λέτε στα ίσα. Δεν υπάρχει. Εμείς. Μπράβο. Τι λέμε, την αλήθεια αυτό, λέμε. Ναι, Χρήσανθε, όσο γι' αυτό με τους ξένους διαιτητές, γιατί δεν θέλουν? Γιατί τώρα εκεί μέσα στην Τετάρτη θα ήταν 1-2 το σκορ. Γιατί ο Μάτος αυτό κάνουν με τους δικούς τους διαιτητές, δες τι έκανε. Τον φεύγει να πούμε, δηλαδή έμενε φάτσα με το τέρμα. Γιατί να πέσει. Γιατί να πέσει ο Γκάμα. Σηκώνει τα χέρια ψηλά ο Μάγκας. Και βάζει και το πόδι, το σηκώνει και το πόδι, το ρίχνει κάτω. Τον έκανε χαζό εκεί, τον έφυγε και ούτε θα τον έβλεπε. Και μας το παίζουν τώρα ότι κάνουν... ότι δεν θέλουν διαιτητή ξένου. Τι να θέλουν, αφού μέσα στο Χαριλάου θα γίνουν κουδούνια, θα τους κάνουν αυτοί οι δύο.
Θα δούμε. Πουδούνια σου μιλάω ειλικρινά, Χρήσαντα. Αλλά τι να κάνω. Και δεν λες τίποτα. Ε, τι άλλο να πω. Τα είπα πριν. Μισή ώρα φίλε ήταν χύμαρος, δεν τον άκουσες. Τι άλλο. Ναι, μπράβο, μπράβο, Χρήσαντα. Μπράβο. Γι' αυτό η βελόνα κόλλησε εκεί. Χρόνια τώρα. Να είστε καλά. Άντε, για χαρά. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Δεν έχουμε άλλον. Ωραία, ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0-27 και 3 οχτάρια. Μέχρι να έχουμε τον επόμενο φίλο, να διαβάσουμε. Α, τον έχουμε ήδη, διάκουσα έναν ήχο πίσω από τον τζάμι. Χριστοκιώση. Έχουμε. Το ΑΜΚΑ είναι συγκεκριμένος αριθμός. Είναι πολλοί αριθμοί μαζί. Ένας είναι που έχουν όλοι, νομίζω. Τι είναι πολλοί αριθμοί μαζί. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Να καλησπέρα. Καλώς τον. Επειδή μου χρήσατε, ήμουν στον δρόμο και σ' άκουγα στον και δρόμο. Όποιος μου μιλούσε εκείνη τη στιγμή θα τον κοπανούσα. Λοιπόν, τον Σπανάθα που λες, γιατί ήμουν στο παιχνίδι εκείνο, για να μας πούνε τι τελική κάνανε, γιατί το σκορ έχασε και πέναλτι ο Άρης. Με τον Κάμπορα. Το 2010 χάσανε και πέναλτι η ομάδα αυτή η μεγάλη της Ελλάδος. Για μας που είναι στο προηγούμενο παιχνίδι που έχασε ο Άρης στο γήπεδό της που μας πούνε το αποτέλεσμα. Εκαλόπολε θα μας πεις που βγαίνεις και μιλάς στο φιλαράκι σου που έπαιζε τερματοφύλακα στην Ξάντη. Που τραβούσε τα πάνω του Super 3. Δεν μας τα πείτε αυτά. Μάλλα με τεβεκέν και στα γήπεδα που έρχεσαι στα αριστεχνικά και στο Καμπανιακό και στον Άγιο Αθανάσιο και στα κείμενα. Για πες ποιους στέλνεις εκεί πέρα. Θέλετε να σου πω τους διδυτές, ο Ζαχαριάδης που λένε, για να μας πούν τον παπά του τι έκανε. Υπήρχε και ένας διδυτής πιο παλιά και στο έχω ξαναπεί κύριε δημοσιογράφη, κάποιος Ναούμ. Τα γνωρίζουν τι έκαναν. Και έβγαινε τότε ο μεγάλος πρόεδρος της ΕΠΣΥΜΗ και αναφερόταν στο Super 3 ο κύριος Διονύσης. Διονύσης. Για να μας πούν τον κύριο Διονύση, τι γίνεται στην ΕΠΣΥΜΗ Θεσσαλονίκης. Καλά, καλά, όλα καλά. Ναι, το διαιτητή αυτοί που λένε για ό,τι ξένους, ξέρει τον Ευγολιοπούδος προχτές. Άντε πάλι. Τον Ευθυμιάδη έβγαλε, κύριε... Εξαιρετικός. Ευθυμιάδης. Να τα πούμε κι άλλα. Τι γινόταν, για πέντε δύο χρόνια δεν ανέβηκε ο Άρης. Για ποιο λόγο δεν ανέβηκε. Τα έχουμε πει αυτά, μην πάμε σε εκείνο. Στο σήμερα. Λοιπόν, φόκους στο σήμερα. Έχεις να παίξεις με τον διαιτητή που δεν τους έδωσε λέει, το τίτλο. Για να μας πούνε ο Μπαλτάς τι έχει κάνει. Ο κύριος Μπαλτάς θα πας. Κέρδισε στα παιχνίδια γιατί όταν Άρης κέρδισε 0-3. Για πείτε μας ποιος ήταν ο διαιτητής του 0-3. Μες στο Πανιόνιο. Το 0-2 με τον Μήτρογλου ποιος ήταν ο διαιτητής. Που σηκώνει το σημειάκι. Το σημειάκι. Γιατί είναι ο Μήτρογλου, το 0-2 που έθεσες μετά από 40 χρόνια, για πες μου ποιος ήταν διοικητής. Πάμε. Όλα αυτά, δεν μου λες, αναφέρθηκε στην περίπτωση του κύριου Καρυπίδη ότι είναι ο Μπαλέτας. Για πες μου και τον κύριο Καρυπίδη, ο Μπαλέτας τι συμβαίνει. Ο Μπαλέτας ή ο Παλέτας. Όπως θέλεις πες το, εγώ από χωριό είμαι. Τι θες να σου πω για τον Καρυπίδη. Τι λέγανε οι κύριοι αυτοί ότι δεν κάνει παρέα με τον κύριο αυτή με το όπλο που πήγαινε στο Σεφερλί και έκανε πλάκες. Στο Σεφερλί πήγε και έκανε πλάκες ο κύριος Σεφερλής. Σεφερλής. Ναι. Άντε κλείσε γιατί έχουμε άλλους δύο περιμένουν. Όχι, κοίταξε. Όχι, κλείσε. Οπα. Θα την ακούνε ναι. Μέχρι να πούνε ότι δεν θα πάρετε πρωτά πρωτάθλημα. Θα πάρει ο Άρης Θεσσαλονίκης. Ο Άρης θα πάρει πρωτά. Εσείς δεν θα πάρετε ποτέ. Ποτέ. Γεια. Να σε καλά. Δες τι έκανες. Δες τι δημιούργησες μισή ώρα. Δες τι δημιούργησα. Τι είπα την αλήθεια. Τι έκανες. Πάμε στον επόμενο Χρήστο μου. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σας. Ο Παύλος είμαι. Σας καταλάβαμε. Από μένα έχει όλο το ελεύθερο να μιλάει όσες ώρες θέλει ο Νίκος. Εγώ δεν παρεξηγούμαι και ούτε παραπονιέμαι. Άσο να μιλάει να πει να με καλά τα λέει. Λοιπόν, για να μην λέτε ότι μόνο να πούμε σας κάνω κριτική σκληρή, εντάξει, καλά και έτσι σε χλωρό κλαδί. Μην τους αφήνετε και στη πιο μικρή λεπτομέρεια. Και τι θέλω να πω. Θα κάνουμε το ίδιο που κάνουν και αυτοί. Την τρίχα θα την κάνουμε τριχιάρε μάγκες. Πάντοτε. Με αυτούς. Σε χλωρό κλαδί.
Ο Πανταζής τι είπε? 15 με 20 ημέρες ο Βέλεθ. Άλλο θέλω να πω. Ποιο? Το διάφραγμα να με λοιπόν το παιδί μπορούσε για ανακοπή. Ναι. Και αυτοί λένε ότι δεν υπήρχε επαφή, ε. Ο Γκάμα την έπαθε από το χτύπημα, όπως έπεσε κάτω. Όχι, ναι, από έπεσε όμως γιατί ο άλλος τον έβαλε το πόδι. Δεν έπεσε γιατί το χτύπησε ρεύμα ηλεκτρικό. Ναι, ναι. Αλλά δεν έχει επαφή όμως. Εδώ και στο πέντε. Εδώ κόντρωσε ο άλλος, ας πούμε, λοιπόν, δεν έγινε η επαφή. Πώς να θέλουν ξένους, ας πούμε, διαιτητές. Εξυγιαντές, ας πούμε, να μην πω τη λέξη. Ναι. Πότε ρε μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, εξυγίανση και αξιοκρατία? Σε ποιο σημείο της κοινωνικής, πολιτικής και γενικά ζωής αυτού του τόπου υπάρχει λοιπόν αξιοκρατία? Σε ποιο σημείο, για πες μου. Να αρχίσουμε λοιπόν από το δημόσιο, που ξαφνικά να με τώρα λέει 4.500 και έχω τη δεύτερη την κόρη μου εκπαιδευτικό, 6 χρόνια το παιδί να με λοιπόν να γυρίζει εδώ και εκεί. Θα διορίσουν, λέει, να με τώρα μόνιμους. Περάσει μια εξαετία πρώτα, περίμενε. Σιγά, χαλαρά, Ελλάδα είμαστε. Σιγά τώρα. Είναι καλά, δεν είναι δίκαιο. Θέλει να δουλέψει και από τον πρώτο χρόνο τώρα, σιγά τι. Το παιδί αυτό δεν έχει δικαίωμα. Είναι 31 χρονών λοιπόν και είναι ακόμα στην πλάτη μου. Πότε θα κάνει οικογένεια, τι θα γίνει. Βρήκαμε τώρα το κόλπο πρώτα. Παίρνει ο άλλο δυο μισθού, τρει, τέσσερι. Ναι, ΑΣΕΠ. Και τι γίνεται εκεί? Άλλο να προωθήσουμε τους ΑΜΕΑ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτοί που έχουν οικογένεια. Και καλά, αυτό το παιδί που δεν έχει για την ώρα. Και εσύ θα το επιβάλλεις να κάνει οικογένεια. Δεν πρέπει να βρει δουλειά. Δεν πρέπει να διοριστεί αυτό το παιδί, έτσι. Πρέπει να μένει αξιοκρατία. Μιλάμε σε αυτή τη χώρα που δεν υπάρχει ένα πουθενά. Εν πάση περιπτώσει, για πες μου λίγο, ο Πανταζής τι είπε εκεί, ο Βαλεριάνος παίζει τελικά? Ο Βαλεριάνος, αν ο προπονητής τον επιλέξει, παίζει. Νομίζω ότι, εντάξει, νομίζω ότι δεν θα τον χρησιμοποιήσει το Σάββατο. Καλά, άλλο τι θα αποφασίσει ο προπονητής, άλλο αν είναι έτοιμος. Ναι, έτσι ακριβώς. Πάντως θα είναι στην αποστολή. Κατά πάσα πιθανότητα. Τον επιλέξει κατά πάσα πιθανότητα. Προπονείται κανονικά. Τώρα, αν τον επιλέξει ο προπονητής, είναι ένα θέμα. Ναι, ωραία, εντάξει, σωστά. Και κάτι για το μπάσκετ, ναι. Δεν ξέρω τι δημιουργήθηκε. Δεν είμαστε τώρα για τέτοια πράγματα. Ο ναι. προηγούμενος εγκληματίας, έτσι να το πω εντός εισαγωγικών, την ομάδα την έστειλε τουλάχιστον μία πενταετία πίσω, συμπεριλαμβανομένης, ας πούμε, και της χρονιάς που διανύουμε, τουλάχιστον μία πενταετία πίσω. Λοιπόν, δεν είναι ώρα για τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω τι έχει δημιουργηθεί να το λύσουν αμέσως για χάρη της ομάδας και τίποτα άλλο. Διπλώ στον Πανιόνιο και δεν έχω κανένα αντιπρόβλημα αν η ομάδα παίξει όπως παίζει, γιατί για μένα και στα Γιάννενα πήγε καλά, άσχετα που έγινε αυτό το γκολ που 1 εκατομμύριο χρόνια να προσπαθούν να κάνουν για να βάλουν τέτοιο γκολ δεν θα δει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και συνεχίζουμε. Κοντά στην ομάδα, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Αυτός ο Λεό που σούταρε και τώρα μένει 2 μήνες έξω. Δηλαδή έβγαλε τα μάτια του με εμάς. Αυτός ο Λεό, πώς τον λέει, Λάο, Λου, Αλά, Λου, Αλά. Το πας, ναι, ναι. Λέει, Αλό, πώς το λέει. Λέω. Αυτός. Λέω Μπατίστη. 2 μήνες έξω. Έκανε αυτό που έκανε με εμάς. Ναι. Πάει, παίζει το επόμενο μάτι, τραυματίζεται, μένει 2 μήνες έξω. Περαστικά του παιδιού. Λοιπόν. Περαστικά, δεν βάζει γκολ στους άλλους όμως. 2-31-0-27-3 έχουμε έναν ακόμα Χρήστο. Ναι. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Το μεγάλο δημοσιογράφο, με όλο δημοσιογράφο, το Χρήστο Αντώνα. Ναι. Χρήστο Αντώνα. Ναι. Για τον Αγγελάκη δεν ήξερα ότι τον πήραμε εμείς, τι έγινε τότε. Θυμάσαι τι λέγαμε. Καλά, βέβαια, Αγγελάκη, φίλε, ο οποίος είναι ο μόνος που δήλωσε κόλλημα. Πω, ένα χρόνο και πού ο άνθρωπος τελευταία τρύπα του ζουρνά ήταν. Δεν ήτανε που κάπου να πεις έπεσε. Εδώ ρε πήγανε να εκμεταλλευτούν αυτόν τον Πολατιάν που από την πρώτη στιγμή όσοι με ακούγανε έτρωγε τρελό ξεφωνητό και μάλιστα μέσω πολύ καλού μου φίλου μου έλεγε γιατί ρε με αυτό. Τι γιατί. Τους θυμάμαι πως φωνάζανε εκεί το Διογκελέγγι. Μετά που πήραμε τους ξένους παίζανε 9-10 ξένοι. Ωραία όλοι οι Ισπανοί. Αυτό δεν γίνεται πάντα. Μετά που πήραμε αυτοί οι Μούγκα. Μούγκα μετά. Τώρα τα μωρά του Κωστίκου δεν υπάρχουν. Τα μωρά του Κωστίκου. Πόσα θέματα τέτοια. Πόσα θέματα προπαγάνδας. Πριν τον Παύλο Νίκο ήταν.
Άστο να μιλάει εσύ. Εγώ το είπα να το κλείσω να τον ακούω. Άστο να λέει. Πολύ... Λέει τόσο τον απόλαυσα. Ωραίος, ωραίος ο Νίκος. Ωραίος είναι. Απλά μπλέκει πολλά πράγματα με πολλά και χάνει το δίκιο τον Νίκος. Δεν πειράζει. Μερικοί να τους αφήνετε μερικού. Δεν έχω να πω τίποτα. Αλλά πως τον Αγγελάκη. Όλους αφήνουμε. Δεν το θυμήθηκε να το πεις. Τι γινόταν τον πήραμε. Ω, ποιος ο Άρης τώρα να είναι μέσα. Πού με τίποτα. Αλλά δεν πειράζει. Τι να πεις. Αυτούς πάντως πιάσεις και δεν μπορείς να τους πιάσεις πουθενά ρε. Ξεφεύγουνε. Τους πιάνουμε εμείς, δεν πειράζει. Σε πάει εκεί που θέλει. Θέλει να σε πάει εκεί που θέλει. Γι' αυτό θα τους πηγαίνουμε εμείς εκεί που θέλουμε εμείς. Εμείς ας παίξουμε καλά και πάρουμε διπλό και θα δάσουμε. Έγινε, γεια σας. Έγινε, να σε καλά. Έχουμε άλλο Χρήστο μου. Ωραία, ανοιχτές οι γραμμές. 2-31-0-27 και 3 χτάρια. Μιας που... Την είδηση για το μπάσκετ, την είπες. Όχι, δεν την αναφέραμε. Ότι πήρε πιστοποιητικό η ΚΑΕ Άρη στο μπάσκετ. Δεν την έχουμε τσεκάρει ακόμα βέβαια. Αλλά αυτή είναι η πληροφορία που μας έρχεται, ότι έχει πάρει κανονικά πιστοποιητικό η ΚΑΕ για το μπάσκετ. Αλλά δεν μπήκες μέσα λίγο στη γουγουά να μας το πεις, φίλε. Τι περιμένεις, ως ρεπόρτερ της εκπομπής μπήκες. Τώρα ξέρω να μπω κι εγώ. Επόμενος, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και σας. Χρήσανθε, ελπίζω μόνο να μην είμαι ο ηθικός αυτουργός που σε μπρίζωσα με τα μηνύματα σήμερα. Όχι, δεν είσαι εσύ. Σίγουρα, γιατί αν αντιληφθώ κάτι τέτοιο, πραγματικά θα σου στέλνω κάθε μέρα να το ζητήσω. Όχι, το είχα στο πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς. Το είχες, αλλά πιστεύω ότι λίγο ένα παραπάνω σου δώσα. Ο λόγος σου είπα ποιος είναι. Μπορούν να λένε ό,τι θέλουν σε δικές εκπομπές, δεν τους ακούει κανένας από εμάς, αλλά σε ουδέτερες, όπως λες και εσύ σε ουδέτερες εκπομπές λες, αυτά που είπε ο φίλος και συνάδελφός σου, δηλαδή ήταν πρωτάκουστα. Καρχήν δεν μας θεωρεί ντέρμπι, γιατί ο μόνιμος αντίπαλός του είναι ένας κάποιος κατά φαντασίων στην Αθήνα, που τους κυνηγάει πάντα. Και δεύτερον, δεν θέλει ξένο διαιτητή, γιατί έκανε μεγάλο λάθος ο Άρης, που δεν του επέβαλαν να παίξει ο Χ. Σταυρίδης και ο Χ. Σιδηρόπουλος και ο Χ. Καλόπουλος. Αυτή είναι η αλήθεια τους. Εγώ έτσι τους θέλω, όπως το έγραψα. Θέλω να είναι ψηλωμένοι, με αυτό το ύφος, με αυτό το τουπέ, να πιάσουν την ίδια ακριβώς απόδοση που είχαμε τον Ολυμπιακό, και τότε θα τα πούμε. Ποιος διεκδικεί τίτλο και ποιος διεκδικεί κάτι άλλο. Αυτά. Να σε καλά, να σε καλά φίλε. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Χρήστο, έχουμε άλλον. Χρήστο μου. Χρήστο! Κάτσε, γιατί κρατάει. Κρατάει ένα μικρόφωνο, ένα τηλέφωνο. Ναι, ναι, ναι. Και ένα σάντουιτς με γύρω, όχι. Multitasking. Το σάντουιτς με γύρω ήταν το μοναδικό ψέμα. Λοιπόν... Αν και νομίζω θα δω καλύτερο, Χρήστο μου, αλλά. Μιας που. Έλα στον ακροατή. Έχουμε φίλο, ωραία, πάμε, καλησπέρα. Δεν έχουμε. Έπεσε. Έπεσε, ωραία. Μας άκουσε, έπεσε. Αυτό αυτή. Να βγάμε, δεν έχω πρόβλημα, Χρήστο, θέμα, εντάξει. Τι. Να βγάμε, είναι. Εγώ θα βγω. Να κάτσε. Εσύ θα βγεις. Όχι, φίλε. Σήμερα έχεις απίστευτο ρεύμα. Δεν πρέπει να βγεις. Πρέπει να κάτσεις μέχρι τις 10 εδώ πέρα. Όχι, αυτά τα λες μια φορά. Μετά δεν τα ξαναλες. Αυτό το μισάωρο τι έκανε. Έχει αλλάξει όλη την εκπομπή. Μια ήρεμη εκπομπή πήγαμε να κάνουμε. Ανακοίνωση. Το βρήκες. Εδώ το βρήκανε. Ανακοίνωση. Η επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό κάτω ΘΚΑΕ. ΚΑΕ Άρη, ΚΑΕ Άρης, ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Περιστέρι και Χολαργός. Ένα, γιατί το βάζουμε. Αυτό λέω. Και επίσημα. Το ανεβάσαμε, άμα το ανεβάσαμε, ωραία. Ανέβασε το μάτι. Έκλεισε με υπογραφές το θέμα του Αλεξανδρίου, ανέβασανε. Ωραία. Ωραία. Άρα υπογράψαμε και το Αλεξάνδριο. Μια χαρά. Άρα πήραμε και άδεια στο μπάσκετ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Νίκες θα πάρουμε. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, δεν πρέπει να παρασυρθούμε από το παιχνίδι με τον Προμηθέα, γιατί ο Προμηθέας, παιδιά, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δυστυχώς, έχει πέσει ο πήχης για τον Άρη πάρα πολύ και έχει ανέβει πάρα πολύ στον Προμηθέα. Αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα. Θα δούμε, είναι ακόμα νωρίς η χρονιά, μακάρι να αλλάξει κάτι. Και να μην ξαναδούμε τώρα παιχνίδια. Και εμφανίσεις κυρίως, δεν ήταν τόσο ήττα χθες. Εντάξει, ήταν αυτή η αποκαρδιωτική εμφάνιση του Άρη που δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να δείξει ότι μπορεί να διεκδικήσει το παιχνίδι. Αυτό νομίζω ήταν που απογοήτευσε τους περισσότερους και όχι τόσο η ήττα. Εντάξει, ήταν πιθανό ο Άρης να χάσει. Ο Προμηθέας είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ποιοτικά είναι καλύτερα από τον Άρη κιόλας, για να τα λέμε όλα και όπως πρέπει. Εντάξει. Και ένα θεσμό να σου πω κάτι τώρα στην τελική. Ήταν το γόητρο χθες, γιατί ο Άρης στη συνέχεια θα έπαιζε με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, εκεί πάρα πολύ δύσκολο θα περνούσε. Ήταν περισσότερο για το γόητρο μιας ομάδας. Καθόλου ήταν για το γόητρο. Που έχει Άρης Παναθηναϊκός στον το μάτς. Ναι. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι, Άρης Παναθηναϊκός. Άρα ήταν και περίπου 100 χιλιάρικα. Ήταν για το γόητρο. Ήταν και τα λεφτά. Ναι, έγκλημα είναι. Ωραία, είναι και τα λεφτά. Ε, τι? Είναι και τα λεφτά. Τέλος. Ποιο γόητρο. Εντάξει.
Με δεν μου φωνάζεις. Φωνάζεις γενικά. Με εκνευρίζεις. Με εκνευρίζεις κι εσύ. Λοιπόν, άρα πήρε και άδεια. Πήρε και άδεια. Μπράβο. Μια χαρά. Πληρώθηκαν και οι παίχτες πριν λίγο. Κάτι για πληρωμές διάβαζα. Δεν ήταν πληρώμες. Από τον κύριο Γουίλιμο. Α, όχι, δεν ήταν. Αυτό που διάβασες, ναι, ήταν ότι αρχίζουν οι επίσημες υποχρεώσεις από τον Αμερικανό που έγραψε. Money, pay, money, πώς το έλεγε. Money, penny. Λοιπόν, επιστρέφοντας στην μπάλα και επειδή στην αναφέρθηκε μπάλα και ένας φίλος νωρίτερα στο Βαλεριάνο. Στην μπάλα. Ναι. Ποια μπάλα. Στην μπάλα. Στο μπάσκετ με τι παίζουμε. Στο ποδόσφαιρο. Με λοιπόν καρότσια. Μπάλα για μένα είναι μία. Άσε το ρωτώ. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο. Η Ιωάννα Μπάλα. Λοιπόν, δεν τη γνωρίζω. Γνωρίζω εγώ. Ωραία. Λοιπόν, επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Και για να πούμε έτσι και δύο-τρία πραγματάκια για τα... και για τα πλάνα του Έργαρ, γιατί στην ουσία η προετοιμασία της ομάδας σήμερα ολοκληρώθηκε. Αύριο θα γίνει ένα τελευταίο χαλάρωμα το πρωί. Ναι. Και νωρίς το απογευματάκι θα αναχωρήσει αποστολή για την Αθήνα, για το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Δώσα μας λοιπόν. Ναι. Ακούσατε νωρίτερα τι μας είπε ο κύριος Πανταζής για τον Βέλεθ, ο οποίος ακολούθησε σήμερα ατομικό, υποβλήθηκε το απόγευμα και στη Μαγνητική. Επέστρεψε ο Παυλίδης στις προπονήσεις. Χθες έμεινε εκτός λόγω μιας ίωσης. Πλην του Βέλεθ όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στην διάθεση του Ερέρα. Ο Γκάμα βέβαια πιο συντηρητικά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Απλά τώρα και με την απουσία του Βέλεθ δημιουργείται ένα κενό στο κέντρο της άμυνας, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα καλύψει ο Σόουζα, για να ταιριάζουν έτσι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Να υπάρχει δηλαδή ένας που είναι καλός ψηλά και ένας που είναι ψηλός, και ένας που είναι καλός χαμηλά. Όπως είναι ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός, τον οποίο έχουμε δει μόνο στο παιχνίδι κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα και σε ένα ρόλο βέβαια που δεν το γνωρίζει και πάρα πολύ καλά όπως αυτό το δεξιού μπακ. Γιατί να μην παίξει μαύρα η Σόουζα. Γιατί δεν σου λέω ότι αποκλείεται, αλλά νομίζω ότι εμπεριέχει ένα ρίσκο η χρησιμοποίηση αυτού του διδύμου από τον Ερέρα, γιατί έχει ένα άλλο δίδυμο που γνωρίζετε καλύτερα, δηλαδή τον Σόουζα και τον Δελιζήση αυτή τη στιγμή. Γενικότερα αυτό που λένε οι προπονητές είναι ότι περιέχει κάποιο ρίσκο το να αλλάξεις μαζί δύο κεντρικούς αμυντικούς και να βάλεις δύο άλλους κεντρικούς αμυντικούς και σε τέτοια παιχνίδια ειδικά. Ο Σόουζα θα είναι στην ενδεκάδα. Το θέμα είναι αν θα επιλέξει, ποιο θα επιλέξει για τον παρτενέρο, το Δελιζήση ή το Μαύραη. Εγώ από σήμερα έχω μια... κάνω ένα κλικ λίγο παραπάνω προς το Δελιζήση. Αλλά θα φανεί το Σάββατο αυτό, όταν θα ανακοινωθούν οι δεκάδες. Είναι ένα ερωτηματικό εκεί πέρα. Όσον αφορά το σύστημα, είναι πιθανό να δούμε πάλι ένα 4-3-3 από τον Ερέρα. Με τον Κουέσα στο τέρμα φυσικά, τον Τζανακάκη στα δεξιά, το Μενέντεθ στα αριστερά. Ο Βαλεριάνος, ναι μεν, έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, αλλά έχει χάσει αρκετές στο τελευταίο διάστημα. Και ο Ισπανός έχει προβάδισμα, δεν σου λέω ότι είναι σίγουρος, έχει προβάδισμα αυτή τη στιγμή για την εντεκάδα και το αριστερό άκρο της άμυνας. Αν πάμε σε 4-3-3, θα είναι ο Σιώπης μπροστά τα στόπερ με τον Μπάσα και τον Ματίγιο. Ο Σιώπης! Με τον Μπάσα και τον Ματίγιο στους τελικούς μέσους. Γιατί φωνές. Τι έγινε. Ναι. Λοιπόν, και τριάδα μπροστά, Ματέο, Ντιγκινή και Γιουνές. Τώρα αν πας σε 4-2-3-1, μεσοεπιθετικά θα παίξει ή ο Μπάσα ή ο Ματίγια με το Σιώπη, εγώ λέω Μπάσα. Έχει στάνταρ το Σιώπη. Σιγά ρε Χρυσάνθη, σιγά. Σε ματιάξανε δηλαδή. Αλήθεια είναι, με ματιάξαν όντως. Έχεις το Σιώπη στάνταρ. Για αυτό το παιχνίδι, ναι. Γιατί, επειδή παίζει τη Νέα Σμύρνη. Όχι. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, το Σιώπη, Μπάσα, Ματίγια. Ναι, όχι. Στο 4-3-3. Στο 4-2-3-1 θα είναι ο Σιώπης με έναν εκ των Μπάσα ή Ματίγια. Εγώ λέω Μπάσα. Ναι. Και τριάδα πίσω από το Γιουνές, Ματέο, Ντιγκινή και Μαρτίνες. Καλά. Στο ένα δηλαδή μου βάζεις το Μαρτίνες μέσα, στο άλλο δεν με τον βάζεις. Στο άλλο έχω τον Ντιγκινή με τον Ματέο. Και γιατί να μην είναι η τριάδα η ίδια που είναι και στο 4-3-3 και μου βάζεις άλλον έναν. Το Ματέο. Και γιατί να μην είναι ο Ματίγια στη θέση του Μαρτίνες. Στο 4-2-3-1. Ναι, δημιουργικός δηλαδή. Ναι, ο Ματίγια δεν πατάει πολύ περιοχή όμως. Ναι, αλλά ο Μαρτίνες που Μαρτίνες, παίζει εκτός έδρας δεν μαρκάρει καθόλου. Ναι, αυτό είναι ένα αρνητικό. Πάντα κάνετε, εσείς οι νέοι δημοσιογράφοι, που εσύ δεν είσαι και τόσο νέος, να σου πω την αλήθεια. Αρχίζεις, παίρνεις τα χρόνια σου. Θα φτάσω τόσο το ξύλο γιατί μέχρι τώρα με κρατούσε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εσείς οι πιο νέοι από εμάς τέλος πάντων, από τη δική μας τη γενιά, πάντα, και το κάνει και ο κόσμος αυτό, στην πλειοψηφία του, βλέπετε πάντα την επίθεση.
Βλέπετε τους παίκτες παίζουν επίθεση. Όχι, φίλε. Μ' άφησε να ολοκληρώσω. Όχι, φίλε. Μ' άφησε να ολοκληρώσω. Κύριε Μαρτίνες, θα παίξει άμυνα. Κύριε Μπρούνο Γκάμα, θα παίξει άμυνα. Μ' άφησε να ολοκληρώσω. Όχι. Τι είμαι, είναι σχέση, είναι να ολοκληρώσω. Αυτό το οποίο έχει στο μυαλό. Ναι. Αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του Ερέρα και με την απουσία του Βέλετ. Μόνο εδώ ακούτε τι έχει στο μυαλό του Ερέρα. Λοιπόν. Θα φας ξεφωνητό. Είναι. Όταν ακούω τι έχει στο μυαλό του Ερέρα, χωρίς να μιλάς με τον Ερέρα, τόσο αν μιλάς με τον Ερέρα και δεν μας τα λες. Habla español. Habla español. Και tal, muy bien, λοιπόν. Ναι, και tal. Muy bien. Muy bien. Etú. Λοιπόν. No mucho más. No mucho más. Αυτό τι σημαίνει? Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Έλα. Πάμε. Un café, por favor. Un café, por favor. Ναι. Ρεσταουράντε και τα λοιπά. Τα ξέρω όλα. Όχι αυτά τις εφημερίδες. Δεν είναι εφημερίδες αυτά. Ρεσταουράντε είναι εστιατόριο. Τέλος πάντων, με δεμένο εντυπωσιάζει και ο Βέλεθ. Ναι. Εγώ νομίζω ότι θα πάμε σε ένα 4-3-3. Χωρίς τον Μαρτίνες στην 11η. Και με την κοινή Ματέο στα άκρα να γυρίζουν. Γιατί αυτοί οι δύο γυρίζουν και μαρκάρουν κιόλας. Γιατί όχι την κοινή Μαρτίνες. Ματέο Μαρτίνες. Γιατί ο Μαρτίνες δεν θα γυρίζει για να δίνει βοήθεια στον μπακ. Yeah. Και γιατί λοιπόν όχι στο 4-2-3-1 Ματίγια αντί για Μαρτίνες? Γιατί σου είπα ότι ο Μαρτίνες μπορεί να μην μαρκάρνε μεν, ναι, αλλά πατάει περισσότερο περιοχή. Α. Και η ουσία του 4-2-3-1. Άκουσε έτσι εσύ ότι είναι πιο απαραίτητο μεσοεπιθετικά. Άκουσε με λίγο. Στο συγκεκριμένο σχήμα παρά μεσοαμυντικά. Η ουσία του 4-2-3-1 είναι να δίνει. Να δίνει. Με αυτά, ρε φίλε, που ξέρω και μαθαίνω από την ενασχόληση αυτή. Χρυσανθέ μου. Λοιπόν. Ιουσέ 4-2-3-1 να προσθέτει ένα ακόμα παίκτη στην επίθεση. Για να πατάει περιοχή. Ναι. Ναι, αλλά χάνει ένα παίκτη από την άμυνα. Σίγουρα. Α. Τι ιεραρχεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι ότι χρειάζεται περισσότερο? Εγώ νομίζω ότι ο Άρης θα προσπαθήσει να ελέγξει το παιχνίδι και έχοντα πάντω δεδομένη και την αποστολή του Βέλεθ. Mm. Άρα θα έχει και το μυαλό του στην άμυνα σίγουρα. Εντάξει. Από τον Άρη εξαρτάται το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να μην πα λοιπόν στη μέση κατάσταση. Να βάλει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίο ναι, μεν έχει επιθετικέ αρετέ. Είναι ο άνθρωπος στα στημένα, γιατί βγάζει το Ματίγια. Ποιος θα εκτελεί τα στημένα? Εσύ μιλάς με ένα σύστημα το οποίο μπορεί να το δούμε. Απαντήστε, θέλω να πεις. Ποιος εκτελεί τα στημένα? Ο Ματίγια, κατά κύριο λόγο. Ναι. Τον πέταξε έξω. Έβαλε το Μαρτίνεθ. Δεν σου είπα ότι δεν θα παίξει. Θα κάνει ο Μαρτίνεθ τα στημένα. Μπορεί. Θα εκτελεί. Μπορεί. Μπορεί. Γιατί όχι. Εγώ δεν σου παρουσιάζω κάτι ως δεδομένο. Εγώ σου παρουσιάζω μια πιθανή δεκάδα. Αλλά εγώ σου λέω. Προσπαθώ πάντα μέσα από την κουβέντα μας να ενημερώνει τον κόσμο. Ναι. Εγώ σου λέω κατά πάσα πιθανότητα θα πάει με 4-3-3. Αυτά είναι τα πιθανά ενδεχόμενα που λες εσύ. Εγώ θέλω τον κόσμο να μην του πετάμε μια ενδεκάδα. Έχεις όμως, μην ξεχνάς κάτι. Έχεις και το Μενέντεθ. Μην πετάγεις. Εγώ δεν θέλω από τον κόσμο να του κάνουμε εμείς. Όχι, δεν το κάνεις. Θα σου λέω ποια είναι η φιλοσοφία μου. Δεν θέλω τον κόσμο να του πετάω μια ενδεκάδα και να του λέω αυτή είναι η ενδεκάδα που θα παίξει ή αυτή. Θέλω να τον βάζω τον κόσμο να σκέφτεται κάποια πράγματα. Κουβέντα, να σκέφτεται, αυτό λέω. Θέλω να σκέφτεται ο κόσμος. Θέλω να αντιλαμβάνεται, να καταλαβαίνει γιατί επιλέγει ο προπονητής τον Σιώπη και όχι τον Μπάσα, τον Μπάσα και όχι τον Ματίγια, τον Ματίγια και όχι τον Τιγκινή. Γι' αυτό κάνω αυτές τις ερωτησούλες. Δεν το κάνω ούτε για. Ίσα που εγώ δεν ξέρω τόσο καλά το αγωνιστικό ρεπορτάζ όσο το ξέρεις εσύ. Απλά με ένα τηλέφωνο το μαθαίνω. Λοιπόν. Απλά δεν ασχολούμαι τόσο με το αγωνιστικό. Ναι. Παρακαλώ. Έχουμε διάλειμμα. Τι. Έχουμε break. Έχουμε και τον καλεσμένο μας. Πάμε. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Χρήστο μου και επιστρέφω. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε λίγο 107,4 All About Arizona Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Ο Χρήστος μας άφησε. Έφυγε εδώ. Έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν. FM και ενώ το μήνυμά στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένο του ΦΠΑ και των χρεώσεων τη κινητή. Τηλεφωνίας. Δεν μας βοηθάει μέχρι στιγμής η τηλεφωνική επικοινωνία να έχουμε τον καλεσμένο μας. Είναι και λίγο μακριά άλλωστε. Για δώσε λίγο μουσική, Χρήστο. Θα προσπαθήσουμε να τον εντοπίσουμε πάλι μέχρι το τέλος της εκπομπής τον καλεσμένο μας, αν και δεν μας μένει πολύς χρόνος. Για την ώρα πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Τι νόμιζες ότι δεν θα μιλούσαμε αυτή την εβδομάδα? Καλησπέρα. Καόντως εξαφανίστηκες. Ναι, εξαφανίστηκες λίγο. Ακόμα φίλε μου. Είναι προς τη μην σου που βγαίνεις μετά από τη χθεσινή σου ήττα. Κοίτασε, χθες φίλε, επιτέλους αποδόθηκε δικαιοσύνη σε ένα παιχνίδι που η ομάδα μου δεν βλεπότανε. Γιατί αυτά τα δεν βλέπετε, δεν κάνει. Δεν έστριβε. Όχι, μου αρέσει, γιατί τώρα θα πω το δικό μου. Για να μην είναι μια καλή ομάδα, να μην παίζει καλά, παίζει αντίπαλοι καλά.
Οι αντίπαλοι λοιπόν σε αναγκάσανε να κάνεις πολλά λάθη, οι αντίπαλοι σε κόβαν εύκολα, οι αντίπαλοι σε πήγανε σε αυτό το παιχνίδι. Όλα αιτία ήταν η αντίπαλη ομάδα, όχι η ομάδα μου. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει και με τον Άρη. Ήμασταν χώμα. Για να είσαι εσύ χώμα, άρα πάει να πει ο άλλος κάτι κάνει καλά. Όπως και εγώ κάνω κάτι καλά και ο αντίπαλος μου είναι χώμα, εγώ τον αναγκάζω να είναι χώμα. Έτσι λοιπόν, όταν μάθουμε να βλέπουμε με αυτό το σκεπτικό, γιατί θεωρώ ρε παιδί μου ότι έξω βλέπουν με αυτό το σκεπτικό. Είναι εγωιστικό αυτό που λέω, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα γι' αυτό λέμε βλέπουμε με τους αγκώνες και δεν βλέπουμε με τα μάτια. Για να είσαι εσύ καλός, αναγκάζεις τον άλλον να μην είναι καλός. Και εχθές αποδόθηκε δικαιοσύνη, έτσι δεν είναι? Ναι. Μπράβο. Εχθές το ποδόσφαιρο λοιπόν έδωσε δικαιοσύνη. Θα μπορούσε να μην δώσει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έδωσε όμως δικαιοσύνη. Πάμε παρακάτω. Ναι. Δεν θα σταματήσει ποτέ σε αυτή τη χώρα τα περί διεισθησίας. Όταν όμως θα παίζουν αυτοί οι ξένοι, οι οποίοι πιστεύω ότι δεν απειλούν τα παιδιά τους, ούτε παίρνουν τα τηλέφωνα. Μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Μέχρι να αποδειχθεί ότι άμα ανακαλύψουμε ότι και εκεί θα υπάρχει κάτι. Για την ώρα όμως, είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να σε κάνει να δεις ένα παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος χωρίς να σκεφτείς ότι αυτή η φάση έγινε για να μας ισοφαρίσουν, γιατί θα ευνοηθούν οι άλλοι, γιατί το επόμενο παιχνίδι παίζει ο άλλος με τον άλλον και γι' αυτό έβγαλε την κόκκινη, την κίτρινη, την πράσινη, την μπλε. Γιατί παραδείγματος χάρη με το που έγινε η φάση του Τόνσο, και το είδαμε ολοκάθαρα αυτά, το μυαλό μας πήγε στο προηγούμενο ή στους άλλους που έχουν, πώς το λένε, που στέλνανε φανέλες και μπλούζες και παίρνανε την ΕΠΟ, ή στον Πόντιο με τα πετρέλαια, ή στον άλλον τον Πόντιο από εκεί, στον άλλον τον μη Πόντιο, το χοντρούλι. Δηλαδή, κάποιον άλλον πάλι θα βάλουμε μέσα στο μυαλό μας όταν βλέπουμε, ας πούμε, τέτοια κατάσταση. Αν μας το κάνει ξένος, θα είναι ένα λάθος που δεν θα έχει πρόθεση. Αν το κάνει Έλληνας όμως, δεν μπορεί ο Έλληνας διαιτητής να μου πει ότι δεν ήταν λάθος εσκεμμένο, διότι τα χρόνια που έχω φτάσει, γερός να είμαι, με έχουν αναγκάσει να σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν διαφωνείς ή συμφωνείς. Καθόλου. Καθόλου. Λοιπόν, άμα συμφωνούν λοιπόν δύο άνθρωποι, είναι δύο Έλληνες, είναι δείγμα ότι προχωράμε μπροστά. Είναι δύσκολο να συνεννοούνται λίγο οι Έλληνες μεταξύ τους. Τώρα για το παιχνίδι κάτω, για ακόμη μια φορά, να βάλω πρώτος γκολ. Από εκεί και πέρα όλα θα έρθουν. Άμα θα σκοράρω πρώτος, όλα τα άλλα παίρνουν το δρόμο τους. Φαίνεται ολοφάνερο για την ομάδα μας στα φετινά παιχνίδια. Δεν είναι τυχαίο ότι με το που βάλαμε γκολ στη Λάρισα σε 5 λεπτά βάλαμε δεύτερο. Το ίδιο έγινε και με την Τρίπολη. Δηλαδή κάπου το ίδιο με 10 λεπτά διαφορά έγινε στη Λαμία. Θέλω να πω δηλαδή ότι καθαρίζει μπουγάδα, διότι ο αντίπαλος ανοίγεται λίγο περισσότερο και εκεί δείχνουμε ακόμη μεγαλύτερη ικανότητα σε αυτό το πράγμα. Να σκοράρω πρώτος και δεν με ενδιαφέρει αν θα σκοράρω στο 1, στο 21 ή στο 31. Να σκοράρω πρώτος. Γιατί αυτό το πράγμα στην Ελλάδα το 70% είναι αυτός που βάζει πρώτος εκεί και το αποτέλεσμα δικό του. Όσοι θα πάμε κάτω, και θα είμαστε αρκετοί πιστεύσέ με, ελπίζω να γυρίσουμε με το χαμόγελο όπως γυρίσαμε και την πρώτη αγωνιστική. Θα είναι πολύ καλό για την ψυχολογία ενός κόσμου που 4 χρόνια ταλαιπωρήθηκε, λιδωρήθηκε, να πάει να παίξει αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, σαν κόσμος μιλάω. Και κάτι τελευταίο, ας μην μιλήσουμε για μπάσκετ αυτή τη χρονιά, ο Θεός μόνο να είναι μαζί μας. Γιατί για μένα η φετινή χρονιά έχει φόβο και όχι η περσινή. Τώρα φοβάμαι και δεν φοβάμαι. Δεν φοβόμουν πέρσι. Αυτά τα ολίγα. Καλό σου βράδυ. Να είστε καλά κύριε Θανάση, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα.
Και πού να κερδίσουμε κιόλας τι έχουμε να κόψουμε. Καλώς το. Πού να κερδίσουμε, όχι, θα κερδίσουμε δηλαδή το Σαββάτο. Από το Σαββάτο βράδυ και μετά θα κάνουν, θα χορεύουν τον χορό της ομίχλης. Να μην προσγειώνεται και να μην απογειώνεται αεροπλάνο στο αεροδρόμιο. Να μην μπορεί να έρθει ξένος διαιτητής να μας παίξει. Τέλος πάντων, η είδηση, μία από τις είδηση της ημέρας είναι ότι ο Χαρυπίδης εχώρησε και τα 7,5 εκατομμύρια. Αλήθεια είναι. Που κέρδισε. Αλήθεια είναι. Στους εργαζόμενους. Οπότε, άντε να δω με τι άλλο θα βρουν να ασχοληθούν τώρα. Άντε να βρω με τι άλλο θα βρουν να ασχοληθούν τώρα. Γιατί, ναι μεν μας κάνει καλό που θα έχουμε διακοπή λόγω παικτών και τραυματισμών, αλλά 15 μέρες έχουμε να ακούσουμε την άρτα με τα Γιάννα. Ότι δεν θα παίζουμε για μας, ότι θα παίζουμε για άλλους, ότι για μας είναι το παιχνίδι της χρονιάς, αν δεν είχαν σαμπάνια στο παλατάκι ούτε μας κέρδισαν και ήταν και η γη του μεγαλομετόχου του, αν δεν είχαν σαμπάνια. Άλλοι είπαν ότι θα κάνουν rotation, αλλά και ήταν μάλλον για 30 λεπτά, ξέρω εγώ πόσο ήταν το rotation που κάνανε και πολλά άλλα. Το ζήτημα τώρα είναι το match του Σαββάτου. Ό,τι είναι και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει στις 21 του μηνός. Το match του Σαββάτου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι παιχνίδι πρωταθλήματος, τίτλου, 1-1. Παιχνίδι τίτλου. Και ας λένε αυτοί ό,τι λένε. Ένα πόντο θα είμαστε πάνω και θα τους κερδίσω και θα είμαι συν 2. Στις 21 του μηνός. Είναι παιχνίδι τίτλου. Στις 21 του μηνός μπορεί να είμαι και μόνος πρώτος. Ανάλογα και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα, ναι, μπορεί. Μπορεί να είμαι και μόνος πρώτος. Και μετά ας πάω να παίξω και στην ΑΕΚ. Ας παίξω και με τα όρια μαγείας. Η ΕΠΟ δεν θα έχει πρόβλημα, να ξέρεις. Με τους ξένους. Ναι. Η ΕΠΟ θα έχει πρόβλημα, να ξέρεις, μόνο για το ματς 21. Ως διαμαγείας μετά, η ΕΠΟ δεν θα έχει πρόβλημα και θα βρει τα λεφτά. Και αν ο Άρης πει ότι εντάξει, πόσο είναι ρε παιδιά, διαφορά την πληρώσω εγώ. Στα ντέρμπι. Τι θα πει, δεν δέχομαι. Να σου πω κάτι, εγώ τα βάλα χθες το βράδυ που ήμασταν με τον Νίκο εδώ πέρα στην εκπομπή και τα βάλαμε κάτω με βάση και αυτά τα οποία διαβάζουμε, έτσι. Πόσο κοστίζει δηλαδή το να έρθει ένας ξένος διαιτητής να σφίξει ένα παιχνίδι στην Ελλάδα. Είναι 5.000 ευρώ. Δηλαδή. Όχι, 5.000 είναι αυτή η διάβαση εγώ και βγαίνει πάρα από 5.000 ευρώ. Ωραία. Άντε, εγώ σου λέω ότι είναι 8. Μαζί με τα, μαζί με τα εισιτήρια και τη διαμονή, τι. Το πιο απλό. Δεν μας απάντησαν ακόμα. Αν μας απαντήσουν ότι είναι θέμα οικονομικό. Εγώ αλλού το πάω. Στέλιο, εγώ αλλού το πάω. Σου λέω εγώ πες ότι είναι 10.000 ευρώ. Εντάξει. 10.000 ευρώ, τι θα έλεγα εγώ. Θα βάζετε διαιτητές στα ντέρμπι και θα τους πληρώνει ο γηπεδούχος. Εγώ να μου τους πληρώνω εγώ. Ο γηπεδούχος σου λέω. Ο εκάστοτε γηπεδούχος. Δηλαδή έχουν, όχι, έχουν όχι, από 4 ντέρμπι δεν θέλεις εγώ. Για να τους ξεφτυλίσω. Για να τους ξεφτυλίσω. Είναι 3 μάτς. Παραθυναϊκός. Ολυμπιακός ΑΕΚ ΠΑΟΚ εντός και 3 εκτός. Ναι. 6. Έτσι. Ωραία. Πόσα θέλετε ρε παιδιά. 5 δίνετε. Είναι άλλα 5. Θα τα βάλω εγώ τα άλλα 5. Τα 30 χιλιάρικα θα τα βάλω εγώ. Ναι. Και άντε να δω τι θα πει ύστερα. Τώρα μιλάμε για ένα ποσό το οποίο ακόμα και για ένα ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν έτσι δεν του περισσεύουν. Όποιος θέλει. Τι να του πες, τα βάζω εγώ, μου λένε. Τι θέλουν τώρα, τέλειωξε τη λύκη. Τέλειωξε τη λύκη. Είναι παράλογο. Είναι παράλογο δηλαδή. Και εκθέτονται. Μια και ζωή εκτέθηκαν. Αυτή τη στιγμή εκτίθονται επικοινωνιακά παιδιά. Γιατί δεν λένε τίποτα για τον ξένο διαιτητή στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, αλλά ξαφνικά του πήγε σε βεστή για το Άρης ΠΑΟΚ. Τι έγινε δηλαδή τώρα. Ρε μια ζωή, δεν μπορώ να πω τη λέξη τώρα γιατί θα, τι ήτανε και είναι. Μια ζωή. Μια ζωή έτσι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
Έτσι είναι. Υποχθώνει φίδια. Εγώ, καλά εντάξει τώρα μην... να σου πω κάτι. Υποχθώνει, είπα φίδια ρε φίλε. Εγώ... Δεν είπα αυτό που ήθελα να πω. Όχι, όχι Στέλιο μου, δεν χρειάζεται, όχι. Εγώ ξέρω ότι δεν θες κάτι όταν υπάρχει μια άλλη κατάσταση που σε ευνοεί. Λέω εγώ τώρα Στέλιο μου, δεν ξέρω. Βρε αγόρι μου, και οι ίδιοι ξέρουν από μέσα τους ότι είναι χαμένοι από χέρι. Αλλά στο γήπεδο 90 λεπτά δεν ξέρεις τι θα γίνει. Βρε είναι χαμένοι σου λέω, το ξέρουνε. Εντάξει ο Θεός κοιμάται μία φορά, κοιμήθηκε την Κυριακή. Δεν μπορεί να κοιμάται συνέχεια. Ναι. Είπα μου, Αλλάχ είναι μεγάλος για ορισμένους, αλλά εντάξει δεν γίνεται. Δεν γίνεται, αλλά έχει πειλάψει συνέχεια. Μάλιστα. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Για το μπάσκετ, ηρεμία, σοφροσύνη και επικοινωνία, τίποτα άλλο. Γιατί είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Πολύ δύσκολη χρονιά. Ηρεμία νομίζω πρωτίστως στα εσωτερικά της ομάδας. Άσε τώρα στο κομμάτι του κόσμου. Εκεί πέρα, στα εσωτερικά. Είπα, ηρεμία, σοφροσύνη και επικοινωνία. Μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Έτσι είναι. Και μετά δύσκολα είναι. Όλες οι ομάδες είναι δύσκολες φέτος στο μπάσκετ. Καλά τα λες. Πολύ δύσκολες. Και έχεις δύσκολο πρόγραμμα. Και έχεις δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή πολύ. Δύσκολο, εύκολο, όλοι παίζουν με όλους. Αυτά δεν τα... Ναι. Δεν τα κοιτάω εγώ. Όλοι παίζουν με όλους. Είτε είναι στην μπάλα, είτε όχι. Μπορώ να κερδίσω το Σάββατο. Αυτό είναι. Αυτό είναι το παιχνίδι κλειδί, όπως και παιχνίδι κλειδί ήταν και με τα Γιάννα και με τον Αστέρα. Αυτά είναι τα παιχνίδια κλειδιά. Στέλιο, κλείσει γιατί έχουμε κάνει ένα ακόμα για να κλείσουμε κιόλας. Να είσαι καλά. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν μας ακούει τελευταίος, πάει τελευταίος. Ακολουθεί ο Ραγιαμπλέ με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς θα πούμε πάλι αύριο με την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, λίγο μετά από τις 5, να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.